Η διαχείριση της ημικρανίας έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την κυκλοφορία νέων βιολογικών φαρμάκων. Ιστορικά, η προφυλακτική θεραπεία περιέλαμβανε τη χρήση προφυλακτικών φαρμάκων που αρχικά σχεδιάστηκαν για διαφορετικές παθήσεις. Η αποτελεσματικότητα των ουσιών αυτών όμως στη χρόνια ή στην επεισοδιακή ημικρανία είναι μέτρια. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ημικρανίας, το τρίδημο νεύρο στο πρόσωπο ενεργοποιείται ανώμαλα, προκαλώντας την απελευθέρωση πεπτιδίων, όπως η ουσία P και το CGRP. Αυτά τα πεπτίδια είναι υπεύθυνα για τη διαστολή των αιμοφόρων αγκείων και τη φλεγμονή. Τα συμπτώματα της ημικρανίας, όπως ο πονοκέφαλος, αυξάνονται όταν απελευθερώνονται αυτά τα πεπτίδια. Το Erenumab είναι ένας ειδικός τύπος φαρμάκου που ονομάζεται μονοκλονικό αντίσωμα, που εμποδίζει το CGRP να προσκοληθεί στους κυταρικούς υποδοχής, εμποδίζοντάς το έτσι να λειτουργήσει. Είναι ουσιαστικά σαν να βάζουμε ένα βίσμα σε μια μπρίζα, έτσι ώστε το CGRP να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί. Επί του παρόντος, 3 ανταγωνιστές CGRP έχουν εγκριθεί για την προφυλακτική θεραπεία της ημικρανίας σε ενήλικες, το Erenumab, Ifremanezumab και Calcanezumab. Επομένως, αν ψάχνει κάποιος τρόπο να σταματήσει ή να μειώσει τον αριθμό των κρίσεων που παθαίνει, θα έχει σίγουρα ακούσει αυτά τα φάρμακα. Έχουν ένδειξη τόσο για την επεισοδιακή, όσο και για τη χρόνια ημικρανία και χορηγούνται όταν έχουν αποτύχει άλλες θεραπείες για τη χρόνια ημικρανία και με αυτόν τον τρόπο εννοούμε ότι αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ ή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις όπως η ένταση και συχνότητα των κρίσεων στην επεισοδιακή ημικρανία.